Για την αρχαία ελληνική θρησκεία, δείτε το playlist του καναλιού μας με τίτλο «Ελληνική μυθολογία». Η ρωμαϊκή μυθολογική παράδοση είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ιστορικούς μύθους σχετικά με την ίδρυση και την άνοδο της Ρώμης. Ξεκινώντας από την Τρία και τον Ενία, γιο της Αφροδίτης, που μετέφερε στη Ρώμη τη θεά Εστία, και συνεχίζοντας με τον πολιτιστικό ήρωα της Αρκαδίας Ευάντερ, που έφερε στην Ιταλία τους Έλληνες θεούς, τους νόμους και το αλφάβητο, φτάνουμε στα δίδυμα παιδιά της Ρέα Σίλβια, τον Ρώμο και τον Ρωμίλο. Η ρωμαϊκή θρησκεία, έχοντας δεχτεί ισχυρές ετρουσκικές και ελληνικές επιρροές, ήταν μια πολυθεϊστική τυπολατρική θρησκεία, η οποία επικεντρωνόταν στην εξασφάλιση της εύνοιας των θεών, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με την προσκόλληση σε παραδοσιακές λατρευτικές τελετουργίες, θυσίες, προσευχές, ύμνους, αργίες, αθλητικούς αγώνες, τις οποίες χρηματοδοτούσαν το κράτος και οι ευκατάστατες κοινωνικές ομάδες. Το Πάνθεον έμοιαζε με το αντίστοιχο των ελληνικών πόλεων κρατών, με ορισμένες μόνο ουσιαστικές διαφορές στις ιδιότητες της κάθε θεότητας και στις όψεις του κόσμου ή στις δραστηριότητες τις οποίες αυτή ρύθμιζε. Αρχικά βέβαια δεν ήταν ανθρωπομορφικό πάνθεον, ούτε υποστηριζόταν από εκτενείς μυθολογικές αφηγήσεις, αλλά με το πέρασμα του χρόνου υιοθετήθηκαν πλήρως οι ελληνικοί μυθικοί κύκλοι και οι ιστορίες για τους αντίστοιχους θεούς. Στόχος της λατρείας ήταν η εξευμένηση των θείων δυνάμεων και ο συνεταιρισμός μαζί τους για τη διασφάλιση της επιτυχίας σε κάποιο εγχείρημα. Επικρατούσε η αντίληψη ότι ο κόσμος, οι θεότητες και οι άνθρωποι υπήρχαν ανέκαθεν και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι ήταν που επέλεξαν όταν ίδρυσαν την πόλη τους να συνεταιριστούν με συγκεκριμένους θεούς τους οποίους από εκεί και ύστερα τιμούσαν. Επικεφαλής των θεών ήταν ο Δίας, Ιούπιτερ, που παντρεύτηκε την αδελφή του, Ιούνο, την Ήρα, και έκανε δύο παιδιά, τον Άρη, Μάρς, θεό του πολέμου, και τον Ήφαιστο, Βουλκάνους, θεό της μεταλλουργίας, της φωτιάς και των ηφαιστείων, που παντρεύτηκε την Αφροδίτη, Βένους. Ο μεγαλύτερος ναός του Ιούπιτερ στη Ρώμη βρισκόταν στο λόφο του Καπιτολίου. Ο Ιαννός, Γιάννους, ήταν ο διπρόσωπος θεός, και ο Κρόνος, Σατούρνους, ήταν η κύρια θεότητα της Γεωργίας, πατέρας πολλών άλλων θεών. Ο Σατούρνους έδωσε το όνομά του στην αγγλική ονομασία της ημέρας του Σαββάτου, Saturday, καθώς και στον πλανήτη Κρόνο, Saturn. Η Εστία, Βέστα, μαζί με τον Ηρακλή νικητή, Χερκούλες Βίκτορ, λατρεύονταν δίπλα στην αρχαιότερη γέφυρα του Τίβερη. Τη θέα Δήμητρα, Κέρες, τη λάτρευαν στον Αβεντίνο Λόφο μαζί με το Βάκχο, Βάκχους, ελληνικά Διόνυσος. Ο Οκταβιανός, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη βαθύτερη πολυδιάσπαση πίσω από την επιφανειακή ελληνορωμαϊκή ομοιογένεια, ώστε να ενισχύσει την ενότητα του αχανούς κράτους του, υποστήριξε προϋπάρχουσες τάσεις και το 27 π.Χ. του απονεμήθηκε από τη Σύγκλιτο ο τίτλος του Αυγούστου, δηλαδή Σεβαστού, ο οποίος του αναγνώριζε ιερές ιδιότητες. Η θεοποίηση του Ιούλιου Κέσαρα με δικούς του ιερείς και ναούς ξεκινά άτυπα τη μεταθανάτια λατρεία του εκάστοτε αυτοκράτορα, μια συμπληρωματική λατρεία που εξυπηρετούσε πολιτικούς σκοπούς ενοποίησης και ομοιογένειας σε όλη την έκταση του ρωμαϊκού κράτους. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πολλές διαφορετικής καταγωγής θρησκείες έγιναν δημοφιλείς και διαδόθηκαν σε ένα κλίμα σχετικής ανεξιθρησκείας. Ανάμεσά τους διακρίνεται η λατρεία της Ισίδος και ο περσικής καταγωγής Μυθραϊσμός. Οι περισσότερες από αυτές τις θρησκείες είχαν μυστηριακό χαρακτήρα και, όπως οι ελληνιστικές φιλοσοφικές σχολές ή αργότερα ο Νεοπλατωνισμός, συμπλήρωναν ή αντικαθιστούσαν την ελληνορωμαϊκή λατρεία. Κατά καιρούς, ωστόσο, με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης ή για πολιτικούς λόγους, το ρωμαϊκό κράτος επέβαλε κυρώσεις ή εξαπέλυε παροδικούς διωγμούς κατά πολλών τέτοιων λατριών. Ανάμεσα σε αυτούς που κατά περιόδους υπέφεραν ήταν οι χριστιανοί, με παροδικές γενικές ή τοπικές διώξεις εναντίον τους από την εποχή του Νέρονα, αλλά η νέα χριστιανική θρησκεία άρχισε να κερδίζει γοργά έδαφος
μετά τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Η αρχαία κελτική θρησκεία περιλαμβάνει τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και πρακτικές που ακολουθούσαν οι άνθρωποι της εποχής του Σιδήρου, της Δυτικής Ευρώπης, της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Πολύ λίγα είναι γνωστά με βεβαιότητα σχετικά με αυτή τη θρησκεία. Εκτός από τεκμηριωμένα ονόματα που πιστεύεται ότι είναι θεότητες, οι μόνες λεπτομερείς περιγραφές είναι από εχθρικούς και πιθανά μη καλά ενημερωμένους Ρωμαίους συγγραφείς. Το βασικό πρόβλημα με τη χρήση αυτών των πηγών είναι ότι ήταν συχνά προκατηλημένοι εναντίον των Κελτών, τους οποίους οι κλασικοί λαοί θεωρούσαν βάρβαρους. Στην περίπτωση των Ρωμαίων, που κατέλαβαν πολλά κελτικά βασίλεια, πιθανότητα θα ήταν μεροληπτική ώστε να εμφανίζουν τους Κέλτες ως απολύτης τους, δίνοντας έτσι στους υποτίθεται πολιτισμένους Ρωμαίους περισσότερους λόγους να τους κατακτήσουν. Η κελτική θρησκεία ήταν πολυθεϊστική, πιστεύοντας σε πολλές θεότητες, τόσο θεούς όσο και θεές. Άλλες από αυτές τις θεότητες λατρεύονταν μόνο σε μια μικρή τοπική περιοχή και άλλες, των οποίων η λατρεία είχε ευρύτερη γεωγραφική κατανομή. Περισσότερα από 200 ονόματα από αυτές τις θεότητες μας έχουν σωθεί, αν και είναι πιθανό ότι πολλά από αυτά τα ονόματα ήταν διαφορετικοί τίτλοι ή επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ίδιες θεότητες. Ο Τουτάτης είναι ένας κέλτικος θεός που λατρευόταν στην αρχαία Γαλατεία, στη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Με βάση την ετυμολογία του ονόματός του, έχει ερμηνευθεί ως ο προστάτης της φυλής. Ο Ταράνης ήταν ο θεός της βροντής και συνδεόταν με τον τροχό. Οι ιερείς των Κελτών ονομάζονταν Δρυΐδες. Πήραν το όνομά τους από το ιερό δέντρο των Κελτών, τη Βελανιδιά, Δρυς. Ήταν ταυτόχρονα ιερείς, φιλόσοφοι, νομοθετούσαν αλλά και απένιμαν δικαιοσύνη. Έκαναν θυσίες στους θεούς τους και πιθανόν και ανθρωποθυσίες. Το Μενίρ είναι ακατέργαστη, λία και λαξευμένη πέτρα που το μέγεθός της ποικίλει αρκετά. Επίσης ποικίλουν και τα είδη βράχων που το αποτελούν, καθώς εξαρτώνται από τη γεωλογική φύση του τόπου. Έχουν βρεθεί από Μενίρ ύψους μερικών εκατοστών μέχρι και άλλα που φτάνουν ως και τα 23 μέτρα. Τα Μενίρ κατασκευάστηκαν μάλλον ως επιτύμβιες στήλες σε σημεία ταφής προσώπων υψηλής σημασίας των τότε κελτικών φυλών, όπως αρχηγοί, ιερείς ή φημισμένοι πολεμιστές. Ο όρος «σκανδιναβική μυθολογία» ή «μυθολογία των Βίκινγκς» συνδέεται με την προχριστιανική θρησκεία, τους μύθους και τις δοξασίες των Σκανδιναβών. Είναι η γνωστότερη εκδοχή της αρχαιότερης κοινής γερμανικής μυθολογίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη σχετική αγγλοσαξονική μυθολογία. Στη σκανδιναβική μυθολογία, το σύμπαν αποτελείται από τρία επίπεδα που χωρίζονται το καθένα σε άλλα τρία, δίνοντας συνολικά 9 κόσμους. Ο καθένας συγκρατείται στη θέση του από ένα κλαδί του παγκόσμιου δέντρου. Τα τρία βασικά επίπεδα είναι η γη των νεκρών, η γη των ανθρώπων και η γη των θεών. Μολονότι οι θεοί είναι ανώτεροι όλων των προαναφερόμενων πλασμάτων, δεν είναι αθάνατοι και πρόκειται να αφανιστούν στη συντέλεια του κόσμου, το Ragnarok. Μια εποχή όπου ένας βαρύς χειμώνας θα καλύψει τη γη, η βία θα κυριαρχήσει, ο λύκος Φένριρ θα καταπιεί το φεγγάρι και τον ήλιο και τελικά η ζωή θα χαθεί. Ο Όντιν θεωρείται ο ανώτατος θεός στη σκανδιναβική και τευτονική μυθολογία. Είναι γιος της γιγάντιδος Μπέστλα και του θεού Μπορ. Ο Θόρ είναι ο κοκκινομάλης και γενιοφόρος θεός του κεραυνού και της αστραπής στη γερμανική και σκανδιναβική μυθολογία. Είναι γιος του Όντιν και της Γιόρντ. Ενώ ο Όντιν είναι θεός των ισχυρών και αριστοκρατικός, ο Θόρ είναι περισσότερο ένας κοινός άνδρας που συχνά συνασπίζεται με τους ανθρώπους εναντίον άλλων θεών. Η πραγματικά ανώτατη δύναμη είναι οι τρεις γριές Νόρν, αντίστοιχες με τις ελληνικές μοίρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κατοικούν κάτω από τις ρίζες του παγκόσμιου δέντρου, όπου υφαίνουν το κέντημά τους. Η ζωή κάθε ανθρώπου είναι μια κλωστή στον αργαλιό τους και το μήκος της κλωστής είναι το μήκος της ζωής αυτού του ανθρώπου. Άλλοι σημαντικοί θεοί της σκανδιναβικής μυθολογίας
είναι η Φρίγκα, προστάτηδα της οικογενειακής εστίας και του γάμου, σύζυγος του Όντιν, ο Λόκι, θεός της απάτης, ο Μπάλντρ, γιος του Όντιν και ευγενής θεός του φωτός, ο οποίος δολοφονήθηκε χωρίς ιδιαίτερο λόγο από τον Λόκι, και η Φρέγια, θεά του έρωτα.